Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα επιστρέψαμε Κωνσταντινούπολη και θα δείτε την κρουαζιέρα μας στο Βόσπορο, τη βόλτα μας στη σκεπαστή αγορά της Κωνσταντινούπολης και το βραδινό μας γλέντι με τον σύλλογο Τα Στέρια του Μαρμαρά. Και αφού ξημερώσει θα επισκεφτούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μετά θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Έφτασε λοιπόν η ώρα της επιστροφής. Αναχωρούμε από Αμάσια και φεύγουμε για Κωνσταντινούπολη. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο, ελάτε μαζί μας. Βόσπορος, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα. Τον πέρασαν άνθρωποι σε ιστορικές στιγμές, από την αργοναυτική εκστρατεία μέχρι τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι πορθμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που ενώνει τον Εύξηνο Πόντο με την Προποντίδα. Το στενό του έχει μήκος 30 χιλιόμετρα, πλάτος 1600 μέτρα, και το βάθος του κυμαίνεται από 25 έως 30 μέτρα. Η περιοχή του Βοσπόρου είναι ονομαστή για την ομορφιά της. Υπάρχουν λουτροπόλεις,
κέντρα παραθερισμού και μεγαλοπρεπέστατα οικοδομήματα. Στις πυκνοκατοικημένες ακτές του ξεχωρίζουν τα χλυδάτα ξενοδοχεία με τις πισίνες, οι καφετέριες και οι ταβέρνες, προορισμός για τουρίστες από όλον τον κόσμο. Στους Έλληνες, μια κρουαζιέρα στο Βόσπορο θα ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα, μιας και τα οικοδομήματα στέκουν ακόμη για να μας θυμίζουν τις δόξες του παρελθόντος και τη μεγαλοπρέπεια. Κατάφυτες οι ασιατικές όχθες στο Βόσπορο και ένα συνεχές πάντρεμα γαλάζιου και πράσινου. Εναλλάσσονται ορμοί με ακροτήρια, κοιλάδες με λόφους, κάστρα, χισάρια που γερμένα στα νερά του Βοσπόρου είναι λες και αγγίζουν το κύμα και τη δροσιά του. Ένα από αυτά είναι και το γυαλί του Σερβέρ Πασά. Γυαλί στα τουρκικά ονόμαζαν τα αρχοντικά που ανήγυραν στις παραλίες του Βοσπόρου. Οι ιδιοκτήτες τους ήταν Οθωμανοί, κατά κανόνα πλούσιοι και κατοικούσαν εκεί τους μήνες Ιούνιο με Οκτώβριο. Στο σημείο που εδρεύει η περίφημη γέφυρα του Βοσπόρου βρίσκεται και το ελληνικό Μεσοχώρι, ένα από τα ωραιότερα προάστια του Βοσπόρου. Κάστρο της Λαιμοκοπίας ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο το 1452 από 1000 καλφάδες και 2000 χτίστες. Οι τρεις μεγάλοι πύργοι του ήταν γνωστοί με τα ονόματα των τριών βεζίριδων που επιστάτησαν την ανέγερσή του. Κατά τον Κριτόβουλο, ο Σουλτάνος είχε σχεδιάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια του οχυρού που κτίστηκε από υλικό που μεταφέρθηκε από τη Μονή Μιχαήλ του Αρχαγγέλου της Ξηροκρίνης και των Αγίων Ασωμάτων στα Καβάκια.
ανατολική ακτή του Βοσπόρου βρίσκεται και η στρατιωτική σχολή, η οποία χτίστηκε το 1827 πάνω στα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Ο Νουρί λοιπόν τώρα θα μας παίξει έναν δικό του σκοπό και ο Γιάννης ο Δασκουλίδης, ο λιράρης μας, θα προσπαθήσει να τον αντιγράψει. Νουρί, τι θα μας παίξεις? Κορίτσι χορευτικά. Κορίτσι. Ναι. Πάμε. Πόσες βανικοί κρουαζιέρα στο Βόσπορο? Είναι αυτό που λέμε από την παραγωγή κατευθείαν στην κατανάλωση. Παρακαλώ με, παρακαλώ. Επόμενη στάση μας είναι η σκεπαστή αγορά της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε στην κεντρική αγορά της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε στην σκεπαστή αγορά της Κωνσταντινούπολης, που έχει 5.000 μαγαζιά, 18 πύλες και 600 δρόμοι και δρομίσκες. Καταλαβαίνετε, για να βρει εδώ κανείς το δρόμο του, πρέπει να έχει το μύτο της Αριάδης. Αλλιώς είναι χαμένος από χέρι. Ωραία. Εμείς είμαστε ελεύθερες τώρα. Βεβαίως. Να κάνουμε τα ψώνια μας. Και αν χαθούμε, εψάχνετε νέμα. Ακριβώς. Να μην πάρω από Τουρκία. Από εδώ και στο εξής τέτοια θα φοράω. Στα ρούχια. Και πόσο στοιχίζει αυτό? Εκείνο, Μεμέτ, κάτσε παρά για το τρίβο, για ευρωπαϊκή και ελληνική. Αργυλέ. Κάτσε παρά το τρίβο, για να ρούν και κορδιά. Λίρα. 15. 15. Για να δούμε αυτό εδώ. Τρίψη, βγαίνει τζίνι, Αλαντίν. Αλαντίν, Αλαντίν, το λιχνάρι του Αλαντίν λοιπόν.
Χανό μισά. Χανό μπουρέκ. Για γυρνά. Χανό μπουρέκ. Χανό μπουρέκ. Ωραίο. Ε, αυτό μου αρέσει. Θα πάρω από ένα στις φίλες μου για να γυρνάμε όλες με αυτά. Βίσνε, χέρι. Λιμονάτα. Χέρι, χέρι, χέρι. Χέρι, ναι. Α, καλό. Λοιπόν, το βγάζει και μετά το ξαναβάζει μέσα. Καλό, χέρι. Thank you. Τζο κουζέλ. Μπισινάδα. Τρία. Προχώρα, η ανηφόρα είναι δύσκολη. Βλέπετε, ταξιδεύοντας, βαρά τους. Αυτό λοιπόν είναι το κουτάλι, το άλλο μισογγέλεφος. Ωραίο είναι, Άννη. Νόστιμο είναι. Πολύ ωραίο. Να φάμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα να πάμε στο ξενοδοχείο, γιατί το βράδυ μας περιμένει η Γλέντι. Εδώ κάπου θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε την Κωνσταντινούπολη, αφού βέβαια επιστρέψαμε το Μουσταφά και το Νουρί. Πάμε να γλεντήσουμε με τα αστέρια του Μαρμαρά και νωρίς να πάμε για ύπνο, γιατί αύριο πρωί ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε Κωνσταντινούπολη. Ναι. Σε φέραμε πίσω. Πού είναι η γαρί σου? Η γαρί μαλακά, νάρτια. Νουρί.
Εδώ κάπου τελειώνει το ταξίδι μας στην αλυσμόνητη πατρίδα και αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής. Στα στενά δρομάκια του φαναριού βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο ένα ολόκληρο γένος σκλάβων έστρεφε το βλέμμα προσμένοντας μια ηλιαχτίδα μαζί με την ελπίδα της λευτεριάς. Η σκλαβιά φέρνει συνήθως την εξαθλίωση και την εξαχρίωση, ιδίως όταν ο αφέντης είναι θηριώδης και μισεί το σκλάβο. Και στην περίπτωση Τούρκων Ελλήνων, ο αφέντης ποτέ δεν έκρυψε πως εκείνο που μισούσε πάνω απ' όλα στο σκλάβο ήταν η θρησκεία του. Οι αμέτρητοι εξισλαμισμοί χριστιανών αποτελούν γι' αυτό αψευδή τεκμήριο. Το Πατριαρχείο λοιπόν, που ήταν η μόνη ελπίδα που κρατούσε άσβηστη την φλόγα της ιστορικής παράδοσης των χριστιανών, γνώρισε πολυάριθμες περιπέτειες. Μία από τις πολλές ήταν το 1701 στην ανταρσία της φρουράς της Ισταμπούλ, ενάντια στο Σουλτάνο Μουσταφά τον Δεύτερο, όπου οι στασιαστές χύμιξαν εξαγριωμένοι στην έδρα του Πατριάρχη, ποδοπάτησαν τα λείψανα των Αγίων, λαιλάτισαν τα ιερά κοιμήλια και τις ψηφιδωτές εικόνες. Ακόμη φοβερότερη ήταν η Πασχαλινή περιπέτεια του 1821, τότε που ο Σουλτάνος εξαγριωμένος για την ελληνική εξέργεση του Μοριά εξαπέλυσε τον όχλο του ενάντια στους Έλληνες της πόλης. Το αιματοβαμμένο όργιο ολοκληρώθηκε με τον απαγχωνισμό του 70χρονου Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου από την μεσαία πύλη του Πατριαρχείου, τη διαπόμπευση του νεκρού και την απόρριψη των λειψάνων του στο Βόσπορο.
Γιώργος Παρασκευόπουλος είναι κάτοικος Αυγής και συγγραφέας του βιβλίου «Ένας λαός, δύο πατρίδες». Με τον Γιώργο θα μιλήσουμε γενικά για την περιοχή Γουρούχ της Κερασούλας. Γιώργο, οι κάτοικοι της Αυγής, οι περισσότεροι, σε πλειοψηφία ήρθαν από το Γουρούχ. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Αυγής είναι από τα χωριά του Γουρούχ. Και όταν λέμε Γουρούχ, δεν είναι χωριό, είναι περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή. Είναι η περιοχή η οποία είχε 9 χωριά χριστιανικά. Είναι νότια της Κερασούλας σε απόσταση 40-45 χιλιόμετρα. 9 χριστιανικά και 2-3 τουρκικά χωριά. Ποια ήταν αυτά τα χωριά? Ξεκινώντας, μπαίνοντας στο Γουρούχ, είναι το Πασλάχ, το Κιουρτίν, το Σούλι, το Γάλαν, το Γιατσμούς, το Κιόπλι, η Σπαχού, η Πουλάκαγια και το Ενέατ. Αυτά τα χωριά, τα χριστιανικά χωριά που αποτελούσαν το Γουρούχ. Χωριά τα οποία δημιουργήθηκαν μετά το 1780, όταν και έκλεισαν τα μεταλλεία της Αργυρούπολης και οι μεταλλορύχοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές για να ζήσουν, να βρουν δουλειά για να ζήσουν. Οι περισσότερες οικογένειες που ζουν στην Αυγή κατάγονται από το Σούλι. Ναι, το 80%, 85% είναι προέρχονται από το Γουρούχ. Έχουμε κατοίκους έξω από το Γουρούχ, είναι δύο οικογένειες από την Νικόπολη, μία οικογένεια από τη Μέλεκλη και μία από το Δυτικό Πόντο. Όλες οι άλλες είναι από το Γουρούχ. Εσύ πόσες φορές έχεις ταξιδέψει στον Πόντο? Αυτή είναι η τρίτη εκδρομή. Η τρίτη προσκυνηματική εκπομπή. Χρέος τιμής νομίζω να επισκεφθούμε τον γενέθλιο χώρο των παππούδων μας και να κάνουμε μια προσευχή κοιτάζοντας τον ουρανό. Έχεις βρει κάτι από τους παππούδες? Βρήκα τα χωριά. Δεν βρήκα κάτι. Σπίτια δεν βρήκα, δεν υπάρχουν άλλωστε σπίτια. Αλλά νομίζω πως αυτό είναι το λιγότερο. Βρήκα τον χώρο στον οποίο ζήσανε, γεννηθήκαν, ζήσαν, μεγαλώσαν οι προγονείς μας. Τις εκκλησίες, ό,τι βρήκαμε, τις εκκλησίες, τα χαλάσματα μέσα στον οποίο βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν, εκκλησιάστηκαν. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Έκανα μία προσευχή, ας πούμε, και έκανα μία ευχή για τους ανθρώπους που αφήσαμε εδώ πέρα. Και συγχρόνως είπα και να ευχαριστώ σε αυτούς οι οποίοι γίνανε γέφυρα και γλιτώσαν εμάς και μας μετέφεραν στην Ελλάδα. Με τι συναισθήματα φεύγεις από αυτά τα μέρη? Πολλά και δυνατά. Φεύγοντας όμως αφήνω τίμηση την ψυχή μου πίσω. Θα ξανάρθεις εδώ? Πιστεύω πως ναι. Θεού επιτρέποντος. Παθαίνεται σε υπόλοιπρο, παιδί μου. Μία φορά δεν είναι αρκετή. Όχι, ποτέ. Όχι. Είμαστε δεμένοι με το γενέθλιο τόπο. Είναι η πατρίδα μας. Η πατρίδα των προγόνων μας είναι και δική μας πατρίδα. Είμαστε τρίτη γενιά και δεν αισθανόμαστε πατρίδα μας. Σοφία, επισκεφτήκαμε και τα χωριά των παππούδων. Ναι. Και θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου. Τα συναισθήματά μου, ανάμεικτα. Και καλά και κακά. Και χαρούμενα και στεναχωρούμενα. Άρα να ξεκινήσουμε με τα καλά. Να ξεκινήσουμε με τα καλά. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω. Πρώτη φορά που ταξιδεύω, ναι. Τα καλά το ότι πήγαμε, βρήκαμε τα μέρη μας, τις ρίζες μας, περπατήσαμε στα δρομάκια μας, χορέψαμε μαζί με το Σύλλογο Ποντίων εκεί της Προύσας, μας φιλοξενήσανε, αυτά τα καλά. Και τα άσχημα. Τα άσχημα. Είναι η στεναχώρια που βλέπεις. Είναι η στεναχώρια, ναι, που νιώθεις ότι είχαμε κάποια μέρη και τα χάσαμε. Τις ιστορίες που έλεγε ο παππούς. Εσύ, Σοφία, μεγάλωσες με παππούδες. Μεγάλωσες με παππούδες. Δηλαδή, άμεσα τα ακούσματα, ναι, 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 από τους παππούδες, ναι, ναι, γιατί τραβήξανε και ναι, πώς, ναι, ζούσαν, ναι, εκεί, ναι, στα χωριά. Ναι. Άμεσα, ναι. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό, όλο αυτό που έζησες? Όλο αυτό που έζησα, ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω. Ήθελα να βρω τις ρίζες μου, να δω πού είμαι, τα μέρη που ήταν ο παππούς και η γιαγιά. Αυτά, πώς να μου φάνει όλα. Τα χαλάσματα, βρήκαμε τίποτα από το σπίτι? Όχι, τίποτα δεν βρήκαμε. Βρήκαμε αυλές άδειες, εκκλησίες ρημαγμένες, γι' αυτό και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Βρήκαμε τους δρόμους που φτιάξανε, τα καλτερίμια που φτιάξανε, περπατήσαμε στα καλτερίμια και νομίζαμε ότι από κάποια γωνιά θα μας φώναζε ο παππούς και η γιαγιά.
Τι παίρνουμε μαζί μας φεύγοντας? Τι παίρνουμε? Αναμνήσεις των παππούδων μας. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να πάρουμε, δυστυχώς. Χριστόφορε, επιστρέψαμε και από τον γενέθλιο τόπο των παππούδων σου. Δύο χωριά επισκεφτήκαμε. Τα χωριά της Πλασάριος, που σήμερα λέγεται Χισάρκιοι, και της Άκαγιας, χωριά της Κερασούντας. Ήταν ένας διακαής πόδος, ο οποίος επετεύχθη. Σίγουρα κατέχομαι από μεγάλη συγκίνηση. Έχεις ξανακάνει χαρά. Είναι το πρώτο μου ταξίδι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα τη γενέτρια των παππούδων μου, την Πράσαρη και την Άκαγια. Φεύγω πάρα πολύ ευχαριστημένος, συγχρόνως δε και λυπημένος που δυστυχώς τα αφήνουμε πίσω μας, και θα χαρώ και θα τα μεταφέρω όλα αυτά στους χωριανείς μου, στη νέα συνόπη της Πρέβεζας από όπου κατάγομαι, του Δήμου Ζαλόγκου. Και θέλω να πιστεύω ότι βλέποντας και μεταφέροντας όλα αυτά, να τους πείσω να επισκεφτούμε ξανά τις γενέτειες των παππούδων μας. Υπήρχαν λοιπόν και άλλες οικογένειες. Υπήρχαν από αυτά τα χωριά, οι οποίοι είναι τώρα στην Πρέβεζα. Βεβαίως. Οι ποντιακές οικογένειες κατάγονται από τα δύο χωριά αυτά που σας είπα, της Πράσαρεως και της Άκαγιας, και οι υπόλοιποι του χωριού μου κατάγονται από χωριά της Αψούντας. Τα συναισθήματά σου θέλω να μου πεις. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Νιώθω μεγάλη χαρά, πάρα πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος. Τι πήραμε μαζί μας για την Πρέβεζα? Βασικά πήρα τη συγκίνηση. Γνώρισα τις πατρίδες των παππούδων μου, τους οποίους δεν γνώρισα δυστυχώς, ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Και ένας λόγος περισσότερο ήταν αυτός που με συγκίνει. Άρα τα ακούσματα για το γενέθλιο τόπο τα είχες από τους γονείς σου? Σίγουρα. Και ειδικά από την αδερφή του παππού μου, τη Σοφία Κοσμίδου Τσελεπίδου, όπου βρήκα ακριβώς και το σπίτι του παππού μου. Ήταν ακριβώς πίσω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου σήμερα υπάρχει τζάμι. Και ειλικρινά με βοήθησε και ο ημάμης εκεί, με πολύ καλοσύνη. Και ήταν ακριβώς πίσω από το ιερό αυτό, το σπίτι του παππού μου, του Βασίλου Τσελεπίδη. Το σπίτι του άλλου παππού μου, του Λάζαρου Καρασαβίδη από την Άκαγια, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βρω. Στο περίπου ίσως το ανακάλυψα από μια χαλασμένη εκκλησία, την οποία μου έλεγε η γιαγιά μου, η γυναίκα του, την οποία γνώρισα. Πιστεύεις λοιπόν ότι πρέπει να ήταν σε εκείνο το σημείο? Στο περίπου. Όσον αφορά τον παππού μου, τον Βασίλη Τσελεπίδη, το βρήκα ακριβώς. Βέβαια ένα χωριό, χωριά πολύ παραμελημένα, άραιο κατοικημένα, μεγάλη φτώχεια, αλλά πολύ καλός κόσμος. Μας δεχτήκανε με πάρα πολύ χαρά, φιλόξενοι και έτοιμοι να μας βοηθήσουν σε ό,τι ζητούσαμε. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο της Αυγής που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, γιατί χάρη σε αυτόν τον Σύλλογο επισκέφθηκα τα χωριά των παππούδων μου, όπου υπάρχουν εκεί οικογένειες οι οποίοι είναι από την Πράσαρη, το Γουρούχ και από την Άκαγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον Νίκο τον Αναστασιάδη, αλλά και τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, τον οποίο γνώρισα πιο πριν και με βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Κύριος Γιώργος επισκέφτηκε το χωριό του παππού του, παρέα με το γιο του τον Τάσο. Ναι. Κύριε Γιώργο, πώς λεγόταν τα χωριά? Το επισκεφτήκατε? Ήταν το Κουρούς, πώς είπε σας, Κουρούς. Το Κιουρτίν. Κουρτίν. Το Γουρούχ, ναι. Ήταν εκεί το... Της περιοχής Γουρούχ. Ναι. Ήταν εκεί ο παπάς μου, δίπλα σε κοντινό χωριό ήταν εκεί της μάνας μου. Και εκεί που ήταν η μάνα μου ήταν και ο πεθερός μου, στο ίδιο χωριό ήταν. Όλοι ήταν από το ίδιο χωριό? Ναι, όλοι σχεδόν στο γύρω χωριό μέρος ήταν. Τι
βρήκατε εκεί, το σπίτι το βρήκατε, ψάξατε. Ψάξαμε, αλλά πέτρες και τέτοια βρήκαμε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, όλα χαλάσματα ήταν. Δεν μπορέσαμε να βρούμε ακριβώς ποιο ήτανε. Δεν βρήκαμε ανθρώπους που ξέρανε. Όλοι ήτανε και αυτοί εκεί που ήτανε. Πώς νιώσατε περπατώντας ήτανε... που ζούσαν κάποτε οι δικοί σας άνθρωποι? Τι να σας πω, σαν να ήταν δικασμένοι εκεί που τους βρήκα. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτό το ταξίδι? Εκεί πρώτη φορά, αλλά μέχρι την Κωνσταντινούπολη ήρθα κι άλλο θες. Μέχρι την Κωνσταντινούπολη ήρθα. Παραπέρα δεν πήγα, γύρω εκεί έκανα. Τάσο, εσύ πώς ένιωσες? Ένιωσα ικανοποίηση και συγκίνηση, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να περπατήσω στους ίδιους δρόμους που ζούσαν και περπατούσαν οι γιαγιάδες μου και οι παππούδες μου. Εντοπίσαμε όχι τα σπίτια τους, δεν υπήρχαν φυσικά, αλλά εντοπίσαμε τα σημεία που ήταν οι εκκλησίες. Οπότε συνεπώς πέσαμε πολύ κοντά και στα σπίτια τους. Ήταν με λίγα λόγια μια εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Και προτείνω σε όλους, αν τους δοθεί η ευκαιρία, να μην την αφήσουν να αναξιοποιείται, να πάνε. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγής που πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτή την εκδρομή, αλλά και σε όλους όσους συντέλεσαν στη διοργάνωση αυτής της εκδρομής. Από το χωριό, Νίκο. Τσαρούχ Τσοχαρά. Το οποίο είναι πολύ ψηλά. Τόπος καταγωγής, γενέθλιος τόπος μάλλον. Γενέθλιος τόπος του παππού, του παππούδων μου και των γιαγιάδων μου. Δηλαδή και από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου ήταν από το ίδιο χωριό, από το Τσαρούχ Τσοχαρά. Το οποίο είναι στον ομό τους. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτεσαι αυτά τα μέρη? Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι τα μέρη αυτά. Τα συναισθήματά μου δεν μπορώ να τα εκφράσω, πολύ συγκινήθηκα. Ήταν ένα άλλο πράγμα, έζησα εκείνη τη στιγμή που βρήκα και ανθρώπους που είχαν δει τον παππού μου όταν επισκέφτηκε το 1974 ο παππούς μου συγχωρεμένος. Και βρήκα τα ίδια άτομα που ήταν σε μικρή ηλικία τότε, που τον είχαν φιλοξενήσει στο σπίτι, το δικό τους βέβαια. Με δείξανε μεγάλη αγάπη αυτοί οι άνθρωποι όταν πήγα εκεί. Με δείξανε την εκκλησία, το σπίτι, με πήγαν στα σπίτια τους, μας κεράσανε, κλάψαμε, ναι. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, φτωχά τα μέρη, πάρα πολύ φτωχά, πάνω στα βουνά. Και φεύγω έτσι με μια, να έχω μια ανάμνηση μέσα μου, ότι ήρθα στα μέρη των παππούδων. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος, ναι. Και θα τα ξαναεπισκεφθώ πρώτα, θέλω να είμαστε καλά. Να ρωτήσουμε και τον γιο σου, τον Γιάννη. Να το ρωτήσουμε. Μικρός σε ηλικία, πρώτη φορά Γιάννη και εσύ έρχεσαι. Εμένα είναι η πρώτη φορά, ναι. Πώς σου φάνηκε? Ήταν πολύ συγκινητικά από την πλευρά μου, γιατί ήταν τα μέρη των προγόνων μου. Εσύ ακούσματα είχες? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, από τον πατέρα μου και από τους παππούδες μου και από τη γιαγιά μου. Ποντιακά Καλατσέως? Καλατσέω, αλλά εντάξει, όχι τέλεια. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Ιδιαίτερα ναι, αλλά όχι τέλεια. Πώς ένιωσες πηγαίνοντας εκεί? Και βλέποντας το που ζούσαν οι προπάπους σου? Δεν, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Όταν έφτασα εκεί, στο χωριό. Θα ξαναεπισκεφτείς τα συγκεκριμένα μέρη? Βεβαίως. Αν έχουμε υγεία, ναι. Να είμαστε καλά λοιπόν. Να ξανάρθουμε εν σοβόντων. Θα ξαναέρθουμε. Τώρα το χρόνο είναι σχετικό, αλλά θα ξανάρθουμε. Βέβαια, εκεί με τους ανθρώπους που είδαμε, μας κάνανε, ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, αλλά ψάχνουνε κάτι αυτοί οι άνθρωποι. Φανταζόμενοι ότι υπάρχει αποθηκευμένος χρυσός εκεί από τους παππούδες. Οι παππούδες μας, όχι χρυσό δεν είχανε. Με το ζόρι επιβιώναν οι άνθρωποι. Ψωμί δεν είχανε εκείνα τα χρόνια βέβαια. Αυτοί όμως
ονειρεύονται πάντα και ψάχνουνε. Πού τα έχει τα λεφτά, πού δεν τα έχει τα λεφτά, ψάχνανε κάτι τέτοια σημάδια. Πράγμα το οποίο τους είπα ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Μην κάνετε δηλαδή ότι εσείς επισκεφτήκατε το χωριό. Για να, βρούμε, για να πάρουμε τα λεφτά των παππούδων. Πράγμα το οποίο δεν υπήρξε καμιά φορά, γιατί άμα υπήρξε κάτι θα μας έλεγαν οι παππούδες. Είχαμε στο τάδε μέρος κτλ. Κτλ. Πάντως θα ξανά, πρώτα θεώρησα, θα ξαναέρθω, θα ξαναεπισκεφθώ το χώρο αυτό, το χωριό, το Ξαρού, Ξαφαρά. Ίσως έχοντας και περισσότερες πληροφορίες είναι καλύτερα. Ναι, οπωσδήποτε. Πιο προετοιμασμένος. Ναι, τώρα αυτά που πέρασα εδώ, αυτά που είδα, θα τα μεταφέρω γιατί το χωριό μου, είμαστε όλες οι οικογένειες από εκεί, βρεθήκαν στο ίδιο χωριό, στο Πριονέρι. Και πιστεύω θα το μεταφέρω και σε αυτούς και θα έχω και άλλους χωριανούς που θα επισκεφθούν την πατρίδα των παππούδων και νομίζω ότι θα έρθουν και άλλοι, θα ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό. Εκτός από την οικογένεια Καρασαβίδη, υπήρχαν και άλλες οικογένειες που ζούσαν εκεί, σε εκείνο το χωριό. Βέβαια, υπήρχαν και άλλες οικογένειες. Όλοι οι κρυονερίτες καταγόταν από το Ξαρού Ξεχαρά. Ναι, και ήρθαν πάλι σχεδόν όλες οι οικογένειες στο Πλιονέρι. Οπότε πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και αυτοί, ας πούμε, τα θέματα αυτά. Την επόμενη φορά θα πρέπει να έρθουν και άλλοι από εκεί. Το επόμενο γκρουπ λοιπόν θα πάμε από την Αυγή, θα είναι από το Πλιονέρι. Πιστεύω, ναι. Μπορεί και ναι. Διότι επισκεφτήκαμε τις Παππού, γενέθλιος τόπος του παππού σου. Ναι. Πώς ένιωσες εκεί, σε είδα τρομερά συγκινημένο. Κοίταξε, με τον τρόπο εκεί πέρα που φτάσαμε και έτσι όπως το είδα και συγκινήθηκα πάρα πολύ από τη φιλοξενία των Τούρκων που ανταμώσαμε εκεί με την πρώτη στιγμή και τους ρωτήσαμε και άκουσα να λέει του Πάνικα, του Γιώργα, το όνομα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήταν διαθετημένοι όλοι οι Τούρκοι αυτοί, με έδειξαν τα θεμέλια που ήταν το σπίτι και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και από τον ενθουσιασμό που είχαν να μου και με είχαν προτείνει και τους είχα πει αν θέλετε να μείνεις όποτε θέλεις έλα εδώ, εμείς είμαστε εδώ, θα σε φιλοξενήσουμε, θα σε κάνουμε. Και είδατε και εσείς τη φιλοξενία πρόσκαρη που ήταν απέναντί μας. Ήταν και για σένα η πρώτη φορά που επισκέφτηκες. Η πρώτη φορά ήταν, η πρώτη φορά. Και θα επιδιώξω να ξαναέρθω με την οικογένεια, να σας φέρω άλλους και να επιδιώξω να πάρω στοιχεία και για τις μάνας μου το χωριό, να μπορέσω να βρούμε και εκεί. Το οποίο γνωρίζεις ποιο ήταν. Δεν γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία όπως είχα για τον πατέρα μου. Ευχαριστήσω τον Σύλλογο της Αυγής, χάρη του Συλλόγου που επισκέφτηκα την γεννήτερα πατρίδα. Διότι αν δεν ήταν δεν θα μπορούσα μόνος μου να έρθω εδώ να επισκεφτώ αυτά τα νέα. Την αλυσμόνη την πατρίδα. Οπωσδήποτε μπορεί να αλυσμονήσεις. Από την οποία βέβαια ένα κομματάκι πήραμε μαζί μας. Πήραμε ένα κομματάκι, βεβαίως. Το οποίο θα το πάμε στους παππούδες, οι οποίοι είναι στην Αυγή. Λάζαρε, μαζί επισκεφτήκαμε δύο χωριά. Τόπο καταγωγής της γιαγιάς και του παππού. Της γιαγιάς είναι το Κιουργίν και του παππού είναι το Σιούρι. Από εκεί από που κατάγονται και οι περισσότεροι αυγιώτες. Οι περισσότεροι αυγιώτες είναι από το Σιούρι. Τις εντυπώσεις σου θέλω να μου πεις. Οι εντυπώσεις μου είναι βλέποντας τα χωριά αυτά των παππούδων, βλέποντας σε τι μέρη ζούσαν. Πολύ ωραία μέρη, φανταστικά μέρη. Φτωχά μεν, φτωχά γιατί ήταν τέτοιοι καιροί τότε. Και έχω μείνει, πώς να το πω, έχω μείνει εκπληκτός. Ναι, από αυτά τα μέρη. Την ομορφιά τους εννοείς. Την ομορφιά τους, ναι. Φυσική ομορφιά. Φυσική ομορφιά. Φυσικά και η συγκίνηση μεγάλη. Ειδικά όταν πήγαμε στο Σιούρι.
γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει στο πρώτο χωριό. Στο δεύτερο, όταν πήγα στον παππού μου το χωριό, εκεί ήταν μεγάλη συγκίνηση. Ήταν πιο έντονη η συγκίνηση. Γιατί αν και δεν βρήκαμε τίποτα, βρήκαμε το μέρος περίπου που ήταν τα σπίτια του παππού μου, ας πούμε, και του αδερφού του. Αλλά δεν βρήκαμε εμείς τίποτα, ούτε βάρια βρήκαμε, ούτε θεμέλια δεν βρήκαμε. Αλλά μόνο που περπατήσαμε. Πατούσες τα χώματα. Ναι, περπατήσαμε, ναι, φτάνει. Δεν έχεις ξανακάνει λοιπόν αυτό το ταξίδι? Όχι, όχι. Είναι όχι. Και για σένα η πρώτη φορά. Πρώτη φορά και με την πρώτη ευκαιρία θα το ξανακάνω. Έχεις πίσω δηλαδή με... Γεμάτος. Ύστερα από ένα τηλεφώνημα που έκανε χτες βράδυ η Όλγα στον πατέρα της, διαπιστώσαμε, Όλγα, ότι διαπιστώσαμε τελικά... ότι λόγω της συνωνυμίας της συγγενικής δεν ήταν ο παππούς μου αυτός που ζούσε στο μέρος που είδαμε, ήταν ο προπαππούς μου, ο πατέρας του δηλαδή. Είχαμε μιλήσει με τους συγγενείς μας χτες το βράδυ και διαπιστώθηκε ότι ήταν ο προπάπος ο Σάββας ο Πουρουτζόγλου, που αργότερα ονομάστηκε Πουρουτζίδης, και αδερφός του Νικόλας. Πες μου κάτι, τα συναισθήματα βέβαια παραμένουν τα ίδια. Φυσικά έτσι, και παραμένουν τα ίδια, βέβαια. Γιατί και ο παππούς μου πάντα έλεγε για αυτά τα μέρη τα οποία του φαίνανε μια συγκίνηση, και ακόμη και το ότι είμαστε μικροί δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τις ιστορίες από τις γιαγιάδες, τους παππούδες. Είναι πράγματα τα οποία μας φέρνουν δάκρυα και μεγάλη συγκίνηση. Η αλήθεια είναι ότι εσύ μεγάλωσες με τη γιαγιά και τον παππού, μου είπες. Ναι, αρκετά και γνωρίζεις... μεγάλωσα, γιατί οι γονείς δουλεύανε και αναγκαστικά. Και γνωρίζεις και μιλάς πολύ καλά και τα ποντιακά. Καλά τσέβατα. Πράγμα λίγο σπάνιο για νεαρά κορίτσια. Κακός βέβαια. Κακός. Τι παίρνουμε πίσω, Όλγα? Παίρνουμε συναισθήματα, είναι μια εμπειρία, όπως είπα, συγκλονιστική. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει όλοι μας να έρθουμε μια φορά εδώ πέρα. Ράντες, είναι ένα πρώτο ταξίδι και για σένα στον Πόντο. Πώς σου φάνηκε τις εντυπώσεις σου, θέλω και τα συναισθήματά σου. Είναι μια μοναδική εμπειρία και, όπως είπε και η προλαλήσεσαι, η Όλγα, πρέπει κάθε νέος και γενικά όλοι οι άνθρωποι να τη ζήσουν, αν φυσικά είναι Πόντι. Εγώ βρήκα και τον αχυρώνα της προγιαγιάς μου, της Μπούκας, και φυσικά τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Τι πήρες μαζί στην Ελλάδα? Πήρα ένα ξύλο, έκοψα από εκεί από τον αχυρώνα, και μερικά λουλουδάκια. Πώς Αθήνη. Ναι, στην γιαγιά μου που τα πάω. Η κυρία Ελισάβετ που είναι δίπλα μου ήρθε από την Αυστραλία. Ελισάβετ, για να κάνεις αυτό το ταξίδι στην αλυσμόνητη πατρίδα, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε στο να ακολουθήσεις ένα γκρουπ σε αυτό το ταξίδι. Ήθελα να πάω να δω το γονέο μου, τα μέρη που περπάτησαν. Φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά, ναι. Που έχεις κάνει αυτό το ταξίδι, ναι. Και βρίσκεσαι εδώ. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά πολύ συγκινητικό. Οι γονείς σου και οι παππούδες μάλλον, ναι. Από ποιο χωριό ήταν? Ήταν από το Καπίκι. Καπίκι. Το Καπίκι. Έχεις ακούσματα από αυτούς τους ανθρώπους? Έχω, έλεγε η μαμά μου διάφορες ιστορίες, ο παπάς μου. Ο παπάς μου έζησε και στην Κωνσταντινούπολη. Ελισάβετ, σε βλέπω αρκετά συγκινημένη. Τι ένιωσες πηγαίνοντας σε αυτό το χωριό που ζούσαν οι παππούδες? Συγκινήθηκα πάρα πολύ που τα είδα τα μέρη, πως ζούσανε, πως δηλαδή ταλαιπωρήθηκαν οι ανθρώποι. Όλα αυτά δηλαδή τα έχω στο μυαλό μου, που λέγανε ιστορίες, τους άκουγα. Για μένα είναι δηλαδή πολύ... Βρήκες τίποτα από το σπίτι των παππούδων? Όχι, δεν βρήκα. Διότι να πούμε στους φίλους τηλεθέατες, ναι, ότι εσείς νοικιάσατε ένα μίνι μπας και πήγατε μόνοι σας, ναι, στο χωριό. Ήταν καταφατισμένο το σπίτι, δεν βρήκα τίποτα, αλλά είδα το μέρος. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε, ρώτησαμε έναν από εκεί, χότζα,
Δεν ήξερε, ήταν μικρός αυτός. Δεν ήξερε καν το όνομα δηλαδή το παππού. Δεν ήξερε. Και λες πήγα εκεί και το επισκέφτηκα το μέρος. Ούτε στο περίπου γνώριζε σε ποιο σημείο θα μπορούσε να είναι το σπίτι του παππού. Όχι. Του παππού. Αν ήταν κοντά σε εκκλησία, κοντά στο σχολείο. Όχι, έλεγε η μαμά μου ήταν μέσα στα πλατάνια και έτρεχε νερό από εκεί. Είχε ριάκι και έτρεχε νερό. Παραπάνω δεν ξέρω. Εκεί πηγαίνοντας στο χωριό, αυτό το ριάκι το βρήκατε? Δεν ήξεραν ακριβώς ποιο ριάκι ήταν. Είχε πολλά. Ναι. Είχε πολλά. Ναι. Και με είπε ο άνθρωπος ότι αυτά τα νερά λίγο λιγοστεύουνε, τελειώνουνε. Ναι. Και... Ήταν για σένα αυτό ένα όνειρο ζωής, το να κάνεις αυτό το ταξίδι εκεί στις αλυσμόνητες πατρίδες, το παππούδο? Γιατί εμένα προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι ήρθες από τόσο μακριά για να επισκεφτείς αυτά τα μέρη. Ναι, βέβαια. Το ήθελα πάρα πολύ. Το ζητούσα. Ελισάβετ, φεύγοντας από τον Πόντο, από την αλυσμόνητη πατρίδα των παππούδων και από την Ελλάδα, ναι, τι παίρνεις μαζί σου στην Αυστραλία? Παίρνω όλες αυτές τις φωτογραφίες μέσα στη μνήμη μου. Ήταν όνειρο για μένα να τα πάρω, να τα μεταδώσω τα παιδιά μου, να τους πω. Αυτά τα ωραία μέρη που είχαν και τα λησμονούσαν οι γονείς μας. Θα πάμε στην πατρίδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο, όλο το γκρουπ που είμαστε. Περάσαμε πολύ ωραία και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με αγκάλιασαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Παρθένε ήταν από τις πιο τυχερές. Ναι. Βρήκαμε το σιδεράδικο του παππού, ναι, κυρία Παρθένε. Αυτή η εκδρομή για μένα ήταν σημαντική. Επιτέλους είχα την τύχη και πήγα στον Πόντο, εκεί που ήταν ο παππούς μου. Βρήκαμε το μαγαζί και έψαξα στο μαγαζί μέσα και βρήκα ένα χορτοκόπτη, ποντιακά το λέμε κέρεντι. Και εκείνο το πήρα εγώ, θα το έχω ενθύμιο για τον παππού μου μέχρι να πεθάνω. Είσαι ευτυχισμένη. Πολύ ευτυχισμένη. Μπόρεσες και βρήκες. Πολύ ευτυχισμένη. Το σιδεράδικο του παππού. Και βέβαια και όταν το είδα, όταν με είπαν ότι είναι αυτό του παππού σου, συγκινήθηκα και έκλαψα. Και τώρα πάλι συγκινήθηκα. Γιατί ήταν... Μίλησε μας για τον παππού. Έχεις τα ακούσματα από τους παππούδες σου? Ο παππούς μου, ναι, τα έλεγε. Και ο παππούς μου τα έλεγε και ο πατέρας μου τα έλεγε όλα. Όλα μας τα έλεγαν. Γιατί τραβήξανε και πάρα πολύ και απάνω. Και τώρα που είδαμε εμείς, λέμε καλύτερα που ήρθανε, πιο πολύ θα τραβούσανε αν ήμασταν και εμείς εκεί, αν μας κρατούσαν εκεί. Αυτό μου δόξα, το είπες και πάνω στο χωριό. Δόξα το Θεό. Καλά που φύγανε. Καλά που φύγανε, ναι, βέβαια. Καλά που φύγανε. Πως τίποτε πήγαμε, είδαμε τι ήταν εκεί πάνω και στεναχωρηθήκαμε. Κλάψαμε όμως και χαρήκαμε κι όλα που τα είδαμε αυτά τα καλά τα μέρη. Καλά εννοώ που ήταν οι παππούδες μας εκεί. Εκεί που ζήσανε. Εκεί που ζήσανε εκεί. Τι πήραμε μαζί μας στην Ελλάδα, θέλω να μου πεις. Στην Ελλάδα θέλω πήρα... Θέλω να πεις στους φίλους τηλεθεατές ότι μάδισες μερικά δεντράκια για να τα φυτέψεις στην απλή. Πήρα και χώμα, πήρα και δεντράκια να τα φυτέψω και να τα έχω ενθύμιο από εκεί. Του παππού μου το χωριό, εκείνο τώρα θα μου μείνει μέχρι να πεθάνω στο μυαλό μου και το έχω μια εικόνα. Και ο Θεός πως μ' αξίωσε και πήγα. Και ευχαριστώ το γιο μου που μας έκανε αυτή την εκδρομή και πήγαμε, τα είδαμε όλα. Και ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον οδηγό, με το καλό μας πήγε και με το καλό μας έφερε. Και ένα χειροκρότημα για τον Πόντο. Ένα χειροκρότημα. Λέμε να ξέρουμε.
λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στην αλυσμόνητη πατρίδα. Ένα ταξίδι στον Εύξηνο Πόντο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγής Θεσσαλονίκης και τους κατοίκους της, που είχε στόχο την ανίχνευση των γενεθλίων τόπων των προγόνων τους. Ένα δεκαήμερο γεμάτο γέλιο, χαρά, αλλά και δάκρυα και συγκίνηση, που έφερε στη μνήμη μας γεγονότα του παρελθόντος, που γέμισε την ψυχή μας θλίψη και οργή για όλα αυτά που ήταν δικά μας και χάθηκαν. Πολλά και απερίγραπτα και τα συναισθήματα των κατοίκων της Αυγής, όταν αντίκρισαν από κοντά τα μέρη όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, περπάτησαν οι δικοί τους πρόγονοι. Στο μυαλό όλων μας ήρθαν ιστορίες που έλεγε ο παππούς και η γιαγιά για την ζωή τους στην πατρίδα, για τα βασανιστήρια, τα εγκλήματα, τον διωγμό και τον ξεριζωμό από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, μπορεί ένα παιδί, ακούγοντας τον παππού ή την γιαγιά, να εξιστορεί αυτά τα γεγονότα να τα καταλάβει, να τα αφομοιώσει? Μέσα στο παιδικό μυαλό του μπορεί να τα ντύσει με εικόνες? Και αν ναι, οι εικόνες αυτές θα είναι τόσο φρικαλές όσο ήταν η πραγματικότητα? Μήπως τελικά ο χρόνος στο πέρασμά του απαλύνει αυτές τις εικόνες? Μήπως τις σβήνει? Πιστεύω πως τα νεότερα παιδιά, η τέταρτη γενιά, η πέμπτη και όλες όσες θα ακολουθήσουν πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να ξέρουν από πού, πώς και γιατί. Πρέπει να γνωρίζουν την καταγωγή και τις ρίζες τους. Γιατί, κυρίες και κύριοι, λαός που λησμονεί την ιστορία του είναι καταδικασμένος σε αφανισμό. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είναι περήφανοι για τους παππούδες τους. Για τους παππούδες τους που αν και ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν, αν και κάποιοι από αυτούς θανατώθηκαν με πολύ βάναυσο τρόπο ή απεδίωσαν στη διαδρομή θανάτου προς την Ελλάδα, αυτοί που επέζησαν σήκωσαν και πάλι περήφανα το κεφάλι. Γιατί αυτή είναι η Πόντη. Ένας περήφανος λαός που δεν το βάζει κάτω. Ένας λαός που μέσα από τις τάχτες του ξαναγεννιέται. Αυτή είναι η Πόντη, κυρίες και κύριοι. Όχι απλά Έλληνες, τραντέλλενες. Thank you.